Πώς το βλέπετε και το ακούτε αυτό το σχέδιο, κύριε Σοφιανέ? Είναι μια άθλια διαχείριση μιας απαράδεκτης συμφωνίας που η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, τηρούν κατά γράμμα, ευλαβικά. Καμία, δηλαδή, κουβέντα, καμία κουβέντα δεν ακούστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το απόλυτα δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα ο πρόσφυγας και ο μετανάστης να καταθέτει αίτηση ασύλου στη χώρα προορισμού. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, γιατί από το 99, όπως λέει ο κύριος Συρίγος, με το Δουβλίνο 1 έως το Δουβλίνο 3... Εννοείται στη χώρα που θέλει να πάει. Στη χώρα βεβαίως που θέλει να πάει. Στη Γερμανία π.χ. Στη χώρα που θέλει να πάει. Μπορεί να είναι η Ελβετία, μπορεί να είναι η Ελλάδα, μπορεί να είναι η Γερμανία. Επόμενος σε εμάς λέτε να καταθέτει εδώ αίτηση ασύλου για τη Γερμανία. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο συνεχίζεται με βάση τις συνθήκες που έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκτός από το ΚΚΕ, που μάλιστα αυτές οι συνθήκες μπαίνουν και στην εφαρμογή της επαναπρόωθησης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει κυριολεκτικά τα κυκλώματα για να φύγουν στην Δυτική Ευρώπη από τη χώρα μας, ξαναγυρίζουν πίσω. Εμείς τι κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανέ, μην μας πάτε στο τι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν, ακούστε, εμείς το να λέμε απαράδεκτο αυτό, έσχος το άλλο, δεν λύνεται το πρόβλημα, κύριε Σοφιανέ. Αυτό που πάει να κάνει, αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μετατρέψει από 7.000 δομές, αυτό ήταν ο αριθμός, άλλο αν είχαν τον παραπάνω κόσμο, σε 18.000. Πάει να μετατρέψει τα νησιά μας σε απέραντα στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτό δεν θα περάσει. Στρατόπεδα συγκέντρωση, θα λένε οι Τούρκοι. Αφήστε τώρα τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι των Τούρκων είναι αυτοί, κύριε Σοφιανέ. Αφήστε τι λένε οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ, κύριε Τι σύμμαχοι, εγώ δεν είμαι μόνο. Ναι, δεν είμαι στο ΝΑΤΟ ίδιος. Κύριε Σοφιανέ, χώρα αυτή λοιπόν με τους σύμμαχους. Βεβαίως. Η σύμμαχό σας λοιπόν στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία, ναι, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, που έχει κάνει σουρωτήρι τον με εθνικό εναέριο χώρο. Εδώ, τι κάνουμε, αυτό Σοφιανέ. Που πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Με τους πρόσφυγες που είναι ήδη εδώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, ναι, είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στις χώρες προορισμού. Είναι να εκφράσουμε απειθαρχία. Πώς θα βοηθήσουμε, κύριε Σοφιανέ? Απειθαρχία. Δεν προβλέπετε αυτή τη συμφωνία. Απειθαρχία σε μια συμφωνία. Είμαστε κυρίαρχοι. Να εφαρμόσουμε απειθαρχία. Όλο σε μια λόγια συμφωνία. Θα λέμε, κύριε Σοφιανέ. Ακούστε, αν θέλετε να διαχειριστείτε μια πολιτική που την υπογράφετε και μετά λέτε. Όχι, θέλουμε από τα κόμματα υπεύθυνες προτάσεις. Και μετά λέτε είναι υπευθυνότατη η ρητορική. Είναι υπευθυνότατη η ρητορική. Αφήσατε τον κύριο Συρίγο να μιλήσει γιατί συμφωνείτε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Καμία συμφωνία δεν έχουμε με κανέναν. Σαν δημοσιογράφο τη δουλειά μα. Σα παρακαλώ, μου έχετε κάνει 10 διακοπές. Θέλετε να ακούσετε την άποψη του ΚΚΕ? Θέλουμε το ΚΚΕ να ακούσουμε. Η θέση λοιπόν αυτή εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένες τις συμφωνίες και μετά να λέμε διαχειριστείτε τες. Και μετά να λέμε στους νησιώτες, ζήστε με 20.000 εκλωβισμένους ανθρώπους. Και μετά να χαϊδεύουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία, θεωρώντας το πρόβλημα ασφάλειας. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι, που έχει, πρόβλημα ασφάλειας. Είναι πρόβλημα που έχει να κάνει με τις επιλογές αυτής, όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτές οι επιλογές κοστίζουν. Μας. Εμείς λέμε κανένα hot spot κλειστό ή ανοιχτό στα νησιά. Είναι πολύ θετικές οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τους νησιώτες μας. Δεν πρέπει να περάσει να φύγουν μια όλα τα νησιά δηλαδή, βεβαίως, οι μετανάστες. Βεβαίως, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες με μια γρήγορη... Με μια γρήγορη διαδικασία ασύλου, διαδικασία στα νησιά, πρέπει να φεύγουν στην ενδοχώρα. Πρέπει να πηγαίνουν στην ενδοχώρα, σε ανοιχτούς χώρους εκεί να φροντίζονται αυτοί οι άνθρωποι και άμεσα, σε ποιους χώρους, και άμεσα αυτοί να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού, σπάζοντας τα κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι τροφοδοτούν χιλιάδων. Μπορώ να ρωτήσω και φυσικά, κάτι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Σε ποιους χώρους στην υπηρετική χώρα, ανοιχτούς λοιπόν χώρους, λέμε, κύριε Σοφιανέ? Εμείς λοιπόν λέμε ότι ξέρετε υπάρχουν, πόσοι χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή προγράμματα στα νησιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης 80 με 90.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Γύρω στους 20.000 στα νησιά. Πού θα γι' αυτό πάμε, και λοιπόν θέλει. Αλλά έρχονται κάθε μέρα. Γι' αυτό 35. Και θέλει. 35 έχει φτάσει. 35. Γι' αυτό και θέλει να διώξει 20.000 ως το τέλος του Δεκέμβρη. Και θεωρεί, για να ότι τα νησιά, ναι. Και θεωρεί ότι με τα κλειστά κέντρα θα ανακόψει ροές. Ο Ερντογάν έχει τη στρόφιγγα. Ο Ερντογάν την ανοίγει και την κλείνει με δηλαδή βάση. Δηλαδή, άλλο που είναι παράνομο στο να αφήσουμε να κυκλοφορεί, κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρέπει να πάει σε ένα κλειστό κέντρο να υπάρχει έλεγχος. Με βάση του δικού του σχεδιασμού. Να ηρεμήσει και ο Έλληνας. Υπάρχουν και Έλληνες στην Ελλάδα. Το έχουμε πει, κύριε Σοφιανέ.
Δεν είμαστε χώρα μεταναστών. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική που έχει διαχειριστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οδηγήσει και δίκαιη αγανάκτηση σε έναν κόσμο στην Ήπεθρο που τον βάζουν να ζει μέσα από άθλιες συνθήκες εγκλωβισμού ανθρώπων. Ολοκληρώσαμε. Όπως γίνεται στα Διαβατά, όπως γίνεται στη Μόρια, όπως γίνεται στο Βαθύ. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το έσχος. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα. Μια τραγική ιστορία από εδώ. Έλα, Μανώλη, σύντομα, ναι. Μανώλη. Έλα να κλείσουμε με εσένα, Μανώλη. Ναι. Έχουν δικαίωμα ανθρώπινο. Περίμενε, Μανώλη, περίμενε να ολοκληρώσει η διαδικασία. Και έχουν δικαίωμα να πάνε και πρέπει να βοηθούν στις χώρες προορισμού.